πάμε να φτιάξουμε πεντανόστιμο γύρο χοιρινό με τρία μόνο υλικά. Έχουμε πάρει εδώ πέρα χοιρινή σπάλα ή ψαρονέφρι, ό,τι προτιμάτε. Θα χρειαστούμε ένα μπολάκι και πάμε να τεμαχίσουμε σε μικρά κομματάκια το κρέας. Κόβουμε το κρέας σε πολύ λεπτές φετούλες. Όσο πιο λεπτά κομματάκια το κόβουμε, τόσο καλύτερα. Θέλουμε να είναι ψιλοκομμένος. Θα χρειαστούμε ένα τηγάνι. Τέρμα δυνατή φωτιά. Ελαιόλαδο. Βάζουμε αρκετό, γιατί δεν έχει λίπος το κρέας μας. Μείγμα μπαχαρικών για κρέατα, όποιας εταιρείας θέλετε. Μπορείτε να βάλετε και δικά σας μπαχαρικά. Ανακατεύουμε. Λίγο αλατάκι έξτρα. Πάμε να ετοιμάσουμε τις πιτούλες. Θα λαδώσουμε με λίγο ελαιόλαδο. Μπορείτε και βουτυράκι. Και από την άλλη μεριά. Το τηγάνι μας έχει κάψει και ήρθε η ώρα να ρίξουμε τον γύρο σε 2 με 3 δόσεις. Όχι όλο μαζί, γιατί θα αρχίσει να βράζει. Και ανακατεύουμε γρήγορα. Η πρώτη δόση του γύρου είναι σχεδόν έτοιμη. Θα ρίξουμε μέσα σε ένα πιάτο. Θα σκεπάσουμε με ένα άλλο πιάτο για να κρατήσει μέσα τα ζουμιά και πάμε να ρίξουμε και τον υπόλοιπο. Και η τελευταία δόση. Ωραία. Έτοιμη και η τελευταία δόση. Και πάμε να συναρμολογήσουμε. Πιτούλα. Εννοείται τζατζικάκι. Γύρος. Κοιτάξτε εδώ. Απλά φανταστικός. Με τρία μόνο υλικά. Κρεμμυδάκι. Ντοματούλα. Και λίγο μαϊντανό, έτσι για το χρώμα, και τυλίγουμε. Έτοιμο το πρώτο. Πάμε να δούμε τι έχουμε φτιάξει. Κάντε ένα like στο βίντεο άμα σας αρέσουν οι εύκολες συνταγές και μια εγγραφή στο κανάλι. Δωρεάν είναι.